Ναι, κύριε Δραγασάκη. Αυτές είναι ευχές που άκουσα, καλές ευχές, κανείς δεν διαφωνεί σε αυτά. Για να αλλάξουμε το παραγωγικό σύστημα, πρέπει να συγκρουστούμε με κατεστημένα συμφέροντα και πρέπει να εφαρμόσουμε στοχευμένες πολιτικές. Θέλουμε εργαλεία δημόσιων πολιτικών, τομεακών πολιτικών. Θέλουμε στοχευμένα εργαλεία χρηματοδότηση όπως είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εμείς λοιπόν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να μιλάμε σήμερα για το μέλλον. Εάν δεν είχαμε σταθεροποιήσει τη χώρα, εάν δεν είχαμε βγει τα μνημόνια με καθαρό τρόπο, εάν δεν είχαμε δημιουργήσει απόθεμα 30 δισεκατομμύριων για την κακιά στιγμή που μπορεί να έρθει εξωγενός, φοβάμαι ότι όλες αυτές οι συζητήσεις θα ήταν έολες. Τώρα μπορούμε να συζητάμε για όλα αυτά, διότι δημιουργήσαμε προϋποθέσεις μέλλοντος. Αντέδρασα στον κύριο Καστανίδη. Όχι για αυτά που έλεγε, αλλά με ενοχλεί αυτή η αίσθηση ουδετερότητας. Από τη μια έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη έχουμε την Νέα Δημοκρατία και υπάρχει ένας χώρος λοιπόν ουδετερότητας και βλέπουμε... Αυτό αντιληφθήκατε, κύριε Αντιπρόεδρε. Αυτό ακούστηκε. Αυτό αντιληφθήκατε. Αυτό ακούστηκε. Και έχουμε... Δεν ακούστηκε και αυτό, έχουμε... εσείς το αντιληφθήκατε, έτσι θα σας πω τώρα σε λίγο. Να ολοκληρώσω. Θα σας πω σε λίγο. Να ολοκληρώσω. Και έχουμε μία λογική ίσων αποστάσεων. Εγώ λοιπόν θέλω να είμαι σαφής στο πολιτικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνει δεξιά και ακροδεξιά. Και επομένως υπάρχει μια αντικειμενική ανάγκη να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος. Στην Πορτογαλία που επικαλέσει ο κύριος Καστανίδης, η κυβερνά, από ό,τι ξέρω, μια κυβέρνηση συμμαχική αριστερών και σοσιαλιστών, έχοντας απέναντι τη δεξιά. Επομένως, το πολιτικό μου σχόλιο και η πολιτική θέση είναι αυτή. Έχουμε εξ αντικειμένου ένα διπολισμό, όχι δικομματισμό. Ο κάθε πόλος μπορεί να έχει πολλά κόμματα, μπορεί να έχει τη μορφή μιας παράταξης, ενός αστερισμού. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτική πολιτική σήμερα χωρίς να έχει σαφές μέτωπο σε νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις και πολιτικές. 400, ακούστε το νούμερο, δεν είναι δικό μου, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών το είπε. 400 δισεκατομμύρια ευρώ μπήκαν στην Ελλάδα μεταξύ 1998 και 2008, σε 10 χρόνια. Τι έγινε αυτός ο πλούτος, τι έγιναν αυτοί οι πόροι, τι έγιναν αυτά τα λεφτά, τι παραγωγικό σύστημα δημιούργησαν, τι κατανομή εισοδημάτων δημιούργησαν. Όταν μιλάμε λοιπόν σήμερα για ανάπτυξη 4%, 5% ή 30%, πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους μέλλοντος, όχι με όρους παρελθόντος, διότι αυτός ο τρόπος σκέψης οδήγησε στη χρεοκοπία της χώρας. Αυτή ήταν η αντίδρασή μου. Κατά τα άλλα, λοιπόν, αυτά που είπατε, κύριε Καστανίδη, εγώ συμφωνώ. Αλλά αντέδρασα, τα είπα και εγώ. Τα είπα και εγώ αυτά. Ελάτε, θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που ακούστηκαν, κύριε Χατζηνικολάου. Νιώθω, διότι ό,τι έλεγα κατά των μνημονίων το 12 και μετά, τα έλεγα μαζί με τον κύριο Καστανίδη, που κι αυτός τότε είχε αποχωρήσει διαμαρτυρόμενος. Μόνο που δεύτερο, εγώ, κύριε Δραγασάκη, δεν ψήφισα τρίτο μνημόνιο. Δεύτερον, εσείς ψηφίσατε τρίτο μνημόνιο. Δεύτερον, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι έχει συμβεί. Αντιλαμβάνομαι ότι κάτι καινούργιο έχει συμβεί στη σχέση και στη στρατηγική του Κινάλ και με τις προσδοκίες να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Νιώθει ως νύφη χωρίς γαμπρό. Εγώ καλώ αυτόν τον κόσμο που είναι στο Κινάλ και βλέπει την προοπτική στην προοδευτική συμμαχία των ευρύτερων αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, όπως εξελίσσονται τα πράγματα και στην Ευρώπη, τον καλό να κάνει την επιλογή του πριν τις εκλογές, ενισχύοντας τον πόλο που ήδη υπάρχει με το ΣΥΡΙΖΑ και την προοδευτική συμμαχία. Και τα άλλα θα τα βρούμε μετά τις εκλογές. Ευχαριστώ τον κύριο Δραγασάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, δυτικός τομέας Β' Αθηνών. Δυτικός τομέας. Ευχαριστώ Περιστέρη, τον. Καματερό και λοιπά. Όλες οι καλές γειτονιές θα τέλει. Ευχαριστώ τον.